Δυσκολία ακόμα και στο να εκδοθεί μια ξεκάθαρη προεδρική δήλωση καταδίκης των όσων συμβαίνουν στο Βαρόσι παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η παραβίαση δύο ψηφισμάτων του ίδιου του οργανισμού και η άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου δεν φαίνονται αρκετά για να την καθίσουν στο σκαμνί. Παρά το γεγονός πως το σώμα ομόφωνα εξέφρασε έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά την καταγραφή των γεγονότων κουμάντο κάνει το Λονδίνο, με τους Βρετανούς να κάνουν τα γνωστά σκοτεινά παιχνίδια και να επιχειρούν όπως το τελικό κείμενο αποενοχοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό Άγκυρα και Τατάρ. Αφού αρχικά ετοίμασαν ένα κείμενο με σοβαρές αδυναμίες, το οποίο κρίθηκε ως και απαράδεκτο από τη Λευκωσία, στη συνέχεια επιχείρησαν όπως εγκριθεί από το Συμβούλιο μετά το τέλος της συνεδρίασης, χωρίς να υπάρξουν διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τελικά εξέδωσαν νέο προσχέδιο. Σαφώς βελτιωμένο ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις, το οποίο όμως απέχει από τα όσα επιθυμεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως στο νέο βελτιωμένο μάλιστα προσχέδιο καταγράφεται η φράση «Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει», χωρίς όμως για μια ακόμη φορά να κατονομάζει αυτούς που έκαναν τις προκλήσεις, δηλαδή την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους. Ούτε υπάρχει αναφορά σε παραβίαση των προηγούμενων ψηφισμάτων 550 και 789 συγκεκριμένα για τα Βαρόσα. Την ίδια ώρα, βαθιά ανήσυχος για τις εξελίξεις, εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μέσω του εκπροσώπου του. Υπενθυμίζω πως είχα επανειλημμένα καλέσει όλα τα μέρη να απόσχουν από μονομερή ενέργειες οι οποίες προκαλούν εντάσεις και πιθανόν να υποσκάψουν τις συνεχείς προσπάθειες για αναζήτηση κοινού εδάφους μεταξύ των μερών προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς διευθέτησης του Κυπριακού ζητήματος. Η θέση των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρόσα παραμένει αμετάβλητη και καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι γι' αυτό που εγώ θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου. Ότι μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να γίνονται τις τελευταίες μέρες, με τις ανακοινώσεις Τατάρ Ερντογάν για άνοιγμα μιας συγκεκριμένης περιοχής η οποία τώρα λέγεται ότι είναι πιλωτική, αλλά εγώ σας διαβεβαιώ ότι αυτή η θαλαμοποίηση θα συνεχιστεί. Καταδίκη και από πλευράς Ρωσίας. Θεωρούμε ανεπίτρεπτες οποιασδήποτε μονομερείς ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με ήδη υιοθετημένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το 550 του 1984, το 789 του 1992 και δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το πρόβλημα του Κυπριακού. Αντίθετα, σαφώς σε πιο χαμηλούς τόνους τοποθετήθηκε η Άγγελα Μέρκελ. Σχετικά με την Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος, σε απόκληση από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, εστιάζει αποκλειστικά σε μία λύση δύο κρατών, κάτι το οποίο βεβαίως δεν γίνεται αποδεκτό από την ελληνοκυπριακή πλευρά.